Ο πρόεδρος Σλέιτ Λάρσεν και στελέχη του τουριστικού οργανισμού Απόλλω επισκέφθηκαν την περιφέρεια Ηπείρου, όπου συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για την τουριστική ανάπτυξη Στράτο Ιωάννου. Κατά τη συνάντηση, στην οποία παρευρισκόταν και η προϊσταμένη του τμήματος τουρισμού της περιφέρειας, κυρία Ιουλία Μαρκούλα, τα στελέχη της Απόλλω εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το βαθμό συνεργασίας και στήριξης που έχουν από την περιφέρεια και ενημέρωσαν για τον προγραμματισμό της επόμενης τουριστικής περίοδου, που περιλαμβάνει αύξηση κατά 2 των πτήσεων την εβδομάδα προς Ιωάννινα και κατά 1 προς Άκτιο. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης εξήρε το γεγονός ότι η Απόλλω αξιοποιεί τα 2 αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Ήπειρο, του Ακτίου και των Ιωαννίνων, δίνοντας τη δυνατότητα για περισσότερες επιλογές στους τουρίστες από τις σκανδιναβικές χώρες. Το αεροδρόμιο του Ακτίου, ανέφερε, σαφώς βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτό των Ιωαννίνων, για το οποίο η περιφέρεια είναι πρόθυμη να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που εντοπίζει ο τουριστικός οργανισμός. Πρόσθεσε δε ότι ήδη έχει αναλάβει ορισμένες εργασίες διευκόλυνση των αφίξεων αναχωρήσεων των τουριστών, ενώ για το μέλλον και προκειμένου να κρατηθεί το χαμηλό κόστος τελών εξυπηρέτησης των αεροσκαφών, ενημέρωσε ότι η περιφέρεια εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη λειτουργία του μαζί με άλλους τοπικούς φορείς. Στο σημείο αυτό, ευχαρίστησε την Απόλλω τόσο για την επιλογή της να καθιερώσει πτήσεις προς και από Ιωάννινα, αλλά κυρίως να μην υπαναχωρήσει όταν πέρυσι για ανεφοδιασμό αναγκάζονταν να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. «Με την υπομονή σας καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε το κεντρικό κράτος ώστε να εξασφαλίσει τα κονδύλια που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ανεφοδιασμού με καύσιμα», συμπλήρωσε, ανακοινώνοντας ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή υπέγραψε και η δεύτερη άδεια εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων. Έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και άλλοι τουριστικοί οργανισμοί από άλλες περιοχές της Ευρώπης για πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, τους οποίους είμαστε επίσης πρόθυμοι να συνδράμουμε», πρόσθεσε ο κ. Καχρημάνης. Στα αριθμητικά δεδομένα της συμβολής της Απόλλω στον τουρισμό της περιοχής αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, ο οποίος, όπως είπε, μέσω Ακτίου και Ιωαννίνων, συνολικά μεταφέρει τώρα 45.000 τουρίστες ετησίως, αριθμός που θα αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια με την αύξηση των πτήσεων της εταιρείας. Συνολικά μιλάμε για 450.000 διανυκτερεύσεις. Αν υπολογίσουμε ότι μία μονάδα 50 δωματίων έχει το χρόνο 7.000 διανυκτερεύσεις, τότε αντιλαμβάνεται κανείς το όφελος, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, κάνοντας λόγο επίσης την τεράστια συμβολή που θα έχει σε επίπεδο διαφήμισης η επιλογή της Απόλλω να γυριστεί σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές της Ηπείρου η διεθνής τηλεοπτική παραγωγή The Bachelor. Ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού, Λέιτ Λάρσεν, ευχαρίστησε την περιφέρεια για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και τη στήριξη που παρήχε, τονίζοντας ότι η Απόλλω, με την απόφασή της να δρομολογήσει πτήσεις και προς Ιωάννινα, βλέπει εκτός από τη θάλασσα και το βουνό. «Με τα προϊόντα που προσφέρουμε θα μεγαλώσουμε τη σεζόν και αυτό αφορά μια διαφορετική κατηγορία τουριστών που δεν είναι η ίδια με εκείνη της θάλασσας», ανέφερε. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης απένειμε τιμητική πλακέτα στο Λέιτ Λάρσεν για τη συμβολή της Απόλλω στον τουρισμό της Ηπείρου. «Τους τιμούμε γιατί μας άνοιξαν νέες προοπτικές», ανέφερε ο κ. Καχρημάνης. Ο κ. Λάρσεν από την πλευρά του δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πιστεύει πολύ δυνατά στην περιοχή της Ηπείρου και θα σχεδιάσει προγράμματα που θα συνδέουν θάλασσα και βουνό, προσθέτοντας ότι με τις νέες πτήσεις που θα δρομολογηθούν την επόμενη περίοδο, υπολογίζεται ότι οι τουρίστες που θα μεταφέρονται στην Ήπειρο από τη Σκανδιναβία θα ανέρχονται στους 50.000 ετησίως. Τέλος, η εμπορική διευθύντρια Νίνα Χόρνεβαλ χαρακτήρισε πολύ θετική την εξέλιξη της συνεργασίας, επισημένοντας ότι η Απόλλω είναι το νούμερο ένα τουριστικός οργανισμός Σκανδιναβίας για την Ελλάδα. Στην αντιπροσωπεία της Απόλλω μετήχαν επίσης η Τζέ Όλοντ Ντάνεμαντ, η εμπορική διευθύντρια Νίνα Χόρνεβαλ, ο υπεύθυνος συμβολέων Μανώλης Παντελέλης.